Και πάμε να ετοιμάσουμε την τελευταία μας συνταγή για σήμερα, το φανταστικό γλυκό που αγαπάτε όλοι, τους εργολάβους. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και ξεκινάμε. Για τους εργολάβους θα χρειαστούμε: για την κρέμα, 500 γραμμάρια γάλα, 135 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 3 κρόκους από μεσαία αυγά, 50 γραμμάρια corn flour, 1 πρέζα αλάτι, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας και 75 γραμμάρια βούτυρο. Για τους εργολάβους θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια αμύγδαλα, χωρίς φλούδα, 250 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 3 ασπράδια από μεσαία αυγά και 1 πρέζα αλάτι. Για τη σύνθεση θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια αμύγδαλα, χωρίς φλούδα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να φτιάξουμε την κρέμα μας, την πατισερή. Μπορείτε να κάνετε εργολάβους και χωρίς γέμιση, απλά θα σας δείξω και την εκδοχή με τη γέμιση. Είναι μια επιπλέον παρασκευή, η πατισερή. Αλλιώς, άμα δεν θέλετε, δεν κάνετε καθόλου πατισερή και τρώτε σκέτα μπισκοτάκια. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μια κατσαρολίτσα, θα προσθέσουμε το γάλα. Εδώ. Θα προσθέσουμε και τη μισή ζάχαρη. Εδώ. Και βάζουμε πάνω στη φωτιά. Σιγανή φωτιά. Εδώ. Και παίρνουμε ένα ωραίο μπολάκι για να προσθέσουμε την υπόλοιπη ζάχαρη και 3 κρόκους. Προσοχή, θα προσθέσουμε τους 3 κρόκους, αλλά τα 3 ασπράδια θα τα κρατήσουμε, γιατί με αυτά τα ασπράδια θα κάνουμε τους εργολάβους. Οπότε, πολύ προσεκτικά, δεν θέλουμε καθόλου κρόκο μέσα στο ασπράδι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί άμα πέσει έστω και λίγος κρόκος, δεν θα μπορέσουν να φρατέψουν οι εργολάβοι. Ένας κρόκος, γρήγορα, για να μην καεί ο κρόκος μας. 2 κρόκοι. 3 κρόκοι. Και κατευθείαν παίρνουμε ένα σύρμα να ανακατέψουμε. Τα ασπράδια τα κρατάω στην άκρη, τα χρειαζόμαστε για να κάνουμε τους εργολάβους, επαναλαμβάνω. Και χτυπάμε τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη. Άμα δείτε ότι είναι δύσκολο να χτυπήσετε το μείγμα, πάρτε λίγο από το γάλα εδώ πέρα, περίπου μία μεγάλη έτσι κουταλιά, ρίξτε μέσα για να μπορέσετε να ανακατέψετε καλύτερα τους κρόκους μαζί με τη ζάχαρη. Εδώ, κοιτάξτε. Τέλεια. Τώρα, με το που λιώσει η ζάχαρη, προσθέτουμε μέσα το corn flour. Ρίχνουμε το αλάτι και τη βανίλια μας. Εδώ είμαστε. Τώρα, ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι που να διαλυθεί τελείως το corn flour. Τώρα, το γαλατάκι μου έχει βράσει, οπότε πολύ σιγά θα το προσθέσω μέσα στα αυγά. Εδώ. Μία διαδικασία που πρέπει οπωσδήποτε να την κάνετε σιγά και έτσι όπως την κάνω και εγώ, γιατί θέλουμε σιγά σιγά να αναπτύξουμε τη θερμοκρασία στα αυγά μας. Άμα το κάνουμε γρήγορα, το μείγμα μας θα γίνει ομελέτα και κατευθείαν όλο το μείγμα πάει πίσω στη φωτιά. Εδώ. Τώρα, σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο στην κουζίνα μας που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να συγκεντρωθούμε στην κατσαρόλα, εδώ, και να ανακατεύουμε μέχρι που να σφίξει το μείγμα και να δέσει. Όταν δέσει, θα προσθέσουμε το βουτυράκι και ουσιαστικά η πατισερή μας είναι έτοιμη. Και πότε είναι έτοιμη η πατισερή? Η πατισερή είναι έτοιμη όταν εξατμιστεί τελείως ο αφρός που βλέπετε από πάνω. Κοιτάξτε εδώ. Και θα ρίξω μέσα το βουτυράκι όσο είναι καυτή η πατισερή για να το λιώσει και ουσιαστικά να σταματήσει την πατισερή μου από το να βράζει. Τώρα κλείνω το μάτι, ανακατεύω καλά. Να λιώσει το βούτυρο, να ομογενοποιηθεί με την υπόλοιπη κρεμούλα μου. Και αυτό ήταν όλο. Είναι δύσκολο να κάνουμε μία πατισερή στο σπίτι? Διονύση? Όχι. Άρα πρέπει να την κάνουμε. Είναι φανταστική διαδικασία. Είναι βελούδινη. Τώρα, καλύπτουμε με μεμβράνη και φροντίζουμε η μεμβράνη να εφάπτεται πολύ πολύ καλά πάνω στην πατισερή. Γιατί άμα δεν εφάπτεται, θα κάνει κρούστα. Και η κρούστα αυτή, όσο και να τη χτυπήσουμε μετά στο μίξερ, θα αφήσει μικρά μικρά γρουμπαλάκια καθώς θα τρώμε την πατισερή. Γι' αυτό το λόγο, πάρτε την πατισερή, βάλτε την στο ψυγείο και αφήστε να κρυώσει καλά. Περίπου θα χρειαστεί όση ώρα θα χρειαστούμε και εμείς για να φτιάξουμε τους εργολάβους. Οπότε αυτό πάει ψυγείο. Τέλεια. Και πάμε κατευθείαν να φτιάξουμε τους εργολάβους μας. Σε real time, σε πραγματικό χρόνο, η συνταγή είναι πανεύκολη και χρειάζεται 1, 2,
τρία, τέσσερα υλικά. Παίρνουμε και χτυπάμε στο μούλτι τα αμύγδαλα μαζί με τη ζάχαρη. Αυτά τα δύο πρέπει να σπάσουν πάρα πολύ καλά και πρέπει ουσιαστικά να κάνουμε τα αμύγδαλα πούδρα. Εδώ. Και μόλις τα αμύγδαλα σπάσουν πάρα πολύ καλά, παίρνουμε ένα μπολάκι, τα βάζουμε εδώ και τα αφήνουμε να περιμένουν. Πολύ σημαντικό είναι να χτυπήσουμε καλά τα αμύγδαλα. Όσο πιο πούδρα τα κάνουμε, τόσο πιο ωραίοι θα βγουν οι εργολάβοι. Τώρα, φέρνουμε το υπερμίξερ μας και βάζουμε μέσα τα ασπράδια που έχουμε φροντίσει να μην έχει ούτε ίχνος κρόκου. Σας το τόνισα πριν, δεν πρέπει να έχει καθόλου κρόκο και πρέπει ο κάδος του μίξερ να μην έχει καθόλου νεράκι. Άμα έχει έστω και λίγο νεράκι, τα ασπράδια μας δεν θα φρατέψουν, οπότε θέλουμε να φρατέψουμε πάρα πολύ καλά. Ρίχνουμε τα ασπράδια μέσα, εδώ. Μία πρεζαλάτι και χτυπάμε πολύ καλά μέχρι που να φρατέψουν και να γίνουν μαρέγκα. Θέλουμε να φυσκώσουν όσο περισσότερο γίνεται. Τουλάχιστον 5 λεπτάκια σε υψηλή ταχύτητα. Και τα ασπράδια μου έχουν αφρατέψει. Νομίζω πρόκειται για την πιο εύκολη συνταγή για μπισκοτάκια. Γιατί κοιτάξτε εδώ, απλά χτυπήσαμε τα ασπράδια, θα προσθέσουμε μέσα το μείγμα με τα αμύγδαλα και τη ζάχαρη και θα ανακατέψουμε. Αυτό ήταν, Παναγία μου. Είναι η πιο εύκολη συνταγή του κόσμου. Κοιτάξτε εδώ. Απλά ανακατεύουμε. Δεν παρά ανακατεύουμε βέβαια. Ανακατεύουμε τόσο όσο. Και αυτό ήταν όλο. Παίρνουμε μία σακούλα ζάχαρο πλαστικής. Βάζουμε όλο το μείγμα μας μέσα. Εδώ. Μη σας φαίνεται λίγο το μείγμα. Βγάλει τουλάχιστον 30 με 40 τεμάχια. Που σημαίνει ότι άμα τους γεμίσουμε θα βγάλει τουλάχιστον 15 με 20 εργολάβους. Οπότε, να σας γεμίζει το μάτι. Γιατί σαν βάση έχουμε το αμύγδαλο. Τώρα, ποτέ δεν ψήνουμε τους εργολάβους 2-2 ταψιά μέσα στο φούρνο. Θα κάνετε υπομονή, θα ψήσετε πρώτα ένα ταψάκι και μετά θα ψήσετε το άλλο. Κατά πάσα πιθανότητα θα σας βγάλει 2 ταψάκια. Οπότε, κόψτε το κορνέ, εδώ. Και δεν θέλω να βάλετε πολλή ποσότητα. Κοιτάξτε πόσο. Οι εργολάβοι μας θέλουμε να είναι τόσοι. Εδώ, αφήστε πάρα πολύ κενό μεταξύ τους, γιατί θα πλώσουνε. Και παίρνουμε αμυγδαλάκια, βάζουμε στο κέντρο. Και εδώ, και είναι η ώρα για το φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 160 βαθμούς και θα ψήσω για 18 λεπτάκια, εφόσον βάζω αυτή την ποσότητα που βλέπετε εδώ πέρα. Ψήνω τους εργολάβους, τους βγάζω, τους αφήνω να κρυώσουν. Κρυώνει και η πατησέρι μέσα στο ψυγείο, οπότε με το που κρυώσει η πατησέρι, κρυώσουν και τα μπισκοτάκια, θα συνθέσουμε τους εργολάβους. Τα αμύγδαλα έχουν μεγάλη διατροφική αξία, αφού παρέχουν στον οργανισμό μας πολλά θρεπτικά συστατικά, όπως ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο και ψευδάργυρο. Οι φυτικές ίνες και τα λιπαρά οξέα που περιέχουν δίνουν ενέργεια και ικανοποιούν το αίσθημα της πείνας. Και οι εργολάβοι μας είναι έτοιμοι. Σε αυτό το σημείο μην κάνετε το λάθος και ξεκινήστε να φάτε έναν, γιατί θα τους φάτε όλους. Έχει αυτή την υπέροχη υφή που ουσιαστικά λιώνουν στο στόμα, εξαφανίζονται. Αλλά εμείς θα βάλουμε και πατησερί. Οπότε, η πατησερί μας είναι εδώ, έχει σφίξει μέσα στο ψυγείο, είναι λογικό, έχει ζελάρι όπως λέμε. Οπότε γι' αυτό το λόγο θα τη βάλουμε λίγο στο μίξερ, να την αφρατέψουμε. Μπορείτε βέβαια, άμα δεν θέλετε να τη βάλετε στο μίξερ, να ανακατέψετε πολύ καλά με ένα σύρμα σε ένα μπουλάκι. Αλλά καλός ή κακός, το μίξερ θα την αφρατέψει και θα της δώσει περισσότερο όγκο και είναι αυτό που θέλουμε. Οπότε, χτυπάμε πολύ καλά, δεν θα πάρει παραπάνω από 15-20 δευτερόλεπτα. Και μόλις αφρατέψει καλά, εδώ, μην την παραχτυπήσετε, γιατί άμα τη χτυπήσουμε πάρα πολύ θα μαλακώσει και δεν θα μπορούμε να στήσουμε τους εργολάβους μας. Θέλω να τη χτυπήσετε ίσα-ίσα για να σπάσει και να γίνει smooth, να γίνει απαλή, να γίνει ωραία. Τώρα, μεταφέρουμε σε ένα κορνέ, εδώ. Τώρα, η πατησέρι μας είναι έτοιμη. Διονύση, έλα εδώ. Θέλω να δείξεις σε όλους πόσο εύκολο είναι να γεμίσεις εργολάβους. Οπότε, βάλε μου λίγο γέμιση, εδώ στο κέντρο. Όχι έτσι, ευθεία πάντα το κορνέ. Για να πέσει ομοιόμορφο παντού. Μπράβο. Βάλε λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Αυτός είσαι. Και τώρα πάρε και καπάκωσέ το.
Πίεσε λίγο. Λίγο. Αυτό είναι δικό σου. Μπορείς να το πάρεις και να φύγεις. Ένα χειροκρότημα για τον Διονύση. Κάντε πως χειροκροτάτε πάρα πολύ δυνατά. Είμαστε μόλις τρεις εδώ μέσα. Να δείξουμε ότι είμαστε πολλοί που δουλεύουμε. Μίτσο, έλα και εσύ. Να ξέρετε ότι ο κύριος από εδώ κάνει τα κοντινά μας. Εδώ. Φτιάξτε το δικό σου εργολάβο. Στο κέντρο. Πατάμε κέντρο. Αυτός είσαι. Όπα. Άκου τώρα να σου πω ένα μυστικό. Οι εργολάβοι που γεμίζουν με πατισσέρι είναι πιο νόστιμοι μετά από 3-4 ώρες. Γιατί είναι αρκετά μαλακιά η πατισσέρι. Άμα πας να δαγκώσεις, θα φύγει έξω. Πάρ' το. Έλα, συγγνώμη, εντάξει. Έλα, να σου κάνω ένα άλλο. Για να καταλάβετε πόσο σοβαρή επιχείρηση είμαστε. Για τους εργολάβους, φτιάχνουμε πρώτα την κρέμα πατισσέρι, βάζοντας σε μία κατσαρόλα το γάλα με τη μισή ζάχαρη και το αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά να πάρει μία βράση. Βάζουμε σε ένα μπολ την υπόλοιπη ζάχαρη, τους κρόκους και χτυπάμε με ένα σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε μία κουταλιά από το γάλα που βράζει και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Έπειτα ρίχνουμε το corn flour, το αλάτι, τη βανίλια και ανακατεύουμε. Μόλις πάρει μία βράση το γάλα, το μεταφέρουμε σιγά σιγά στο μπολ με τους κρόκους, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Βάζουμε όλο το μείγμα στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε συνεχώς σε χαμηλή φωτιά μέχρι να σφίξει η κρέμα. Αφαιρούμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το βούτυρο στην καυτή πατισσέρι, ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει το βούτυρο και να γίνει μια βελούδινη κρέμα. Στη συνέχεια, μεταφέρουμε την κρέμα σε ένα μπολ, την καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο να κρυώσει. Για τους εργολάβους, βάζουμε στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια τα αμύγδαλα και τη ζάχαρη, χτυπάμε μέχρι να γίνουν πούδρα και τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ τα ασπράδια και το αλάτι και χτυπάμε για 5 λεπτά μέχρι να γίνουν μια σφιχτή μαρέγκα. Προσθέτουμε στη μαρέγκα την πούδρα με τα αμύγδαλα και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Μεταφέρουμε το μείγμα σε σακούλες ζαχαροπλαστικής και σχηματίζουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα τους εργολάβους, αφήνοντας μεγάλα κενά μεταξύ τους. Βάζουμε στη μέση κάθε εργολάβου ένα αμύγδαλο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για περίπου 18 λεπτά. Αφού ψηθούν, τους αφήνουμε να κρυώσουν. Για το σερβίρισμα, βάζουμε την σφιχτή κρέμα πατισσέρι στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε για 1 με 2 λεπτά μέχρι να φρατέψει. Στη συνέχεια, τη βάζουμε σε σακούλες ζαχαροπλαστικής, απλώνουμε λίγη από την κρέμα σε όσους εργολάβους θέλουμε και καλύπτουμε από πάνω με άλλους εργολάβους σαν σάντουιτς. Αφήνουμε τους γεμιστούς εργολάβους για 3 με 4 ώρες να σφίξουν και σερβίρουμε. 1, 2, 3, 4. Εργολάβοι σε χρόνο ντετέ. Φτιάξτε τα, μην τα δοκιμάσετε κατευθείαν, θα σας αποζημιώσουν και στο τέλος θα φάτε ένα μοναδικό ελληνικό γλύκισμα που ίσως μερικοί να μην έχετε δοκιμάσει γιατί τα ζαχαροπλαστεία δεν κάνουν πια εργολάβους. Κακώς, θα έπρεπε όλοι μα όλοι να κάνουν εργολάβους.